Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Από σήμερα λοιπόν είναι υποχρεωτική η αναγραφή για τους επιχειρηματίες της πληροφορίας για το αν διαθέτουν ή όχι POS, τερματικό συναλλαγής καρτών δηλαδή, ώστε να μπορούν οι πελάτες τους να προβούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές και να χτίσουν το αφορολόγητο όριο. Θα δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά ποιες κατηγορίες αφορά. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά, σήμερα όλοι οι ανεξαιρέτως επιχειρηματίες οφείλουν να έχουν αναρτήσει μια ταμπέλα στο κατάστημά τους που να λέει αν δέχονται ή δεν δέχονται POS. Επί ποινή ακριβού τσουφτερού προστίμου, το οποίο φτάνει τα 1000 ευρώ. Από εκεί και πέρα δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν POS, να είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτό. Η υποχρέωση σήμερα είναι αναγραφή, έχω, δεν έχω. Η υποχρέωση για να έχουν POS γίνεται τμηματικά. Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει κλιμάκωση σε τρεις φάσεις. Η πρώτη μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017, η δεύτερη μέχρι το τέλος του 2017 και η τρίτη μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018. Όπου στην πρώτη κατηγορία, αυτή που ξεκινάει τώρα, δηλαδή υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου, είναι οι συνήθεις ύποπτοι, οι κατηγορίες εκείνες των επιχειρηματιών που φημίζονται για την φοροδιαφυγή. Κοινώς δεν είναι σούπερ μάρκετ, δεν είναι μεγάλες αλυσίδες. Είναι κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι παραδοσιακά παρουσιάζουν και τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. Αυτό που όμως είναι υποχρεωτικό από εδώ και στο εξής είναι ότι όποια συναλλαγή γίνει άνω των 500 ευρώ πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό χρήμα, είτε πιστωτικές είτε χρεωστικές κάρτες, είτε με μεταφορά στο λογαριασμό. Ίσχυε για τις επιχειρήσεις, πλέον ισχύει και για τους ιδιώτες. Θα μου πει κανείς τι γίνεται αν πας σε ένα κατάστημα που δεν έχει POS και θέλει να αγοράσει κάτι ακριβό. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το σπάς σε δύο διαφορετικές αποδείξεις. Είναι δύσκολο να βρεις ένα προϊόν που να κάνει πάνω από 500 ευρώ και να μην υπάρχει POS στο κατάστημα. Και αλήθεια είναι ότι στις εποχές που ζούμε και στις εποχές των Capital Controls, τα 500 ευρώ μαζεμένα στα μετρητά δύσκολα βρίσκονται αν μιλάμε για μια νόμιμη συναλλαγή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι πλέον ισχύει και το χτίσιμο του αφορολόγητου με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι θα υπάρξει ειδική εφαρμογή στο TaxNet που θα υπολογίζονται όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Όμως ήδη από σήμερα οι συναλλασσόμενοι μπορούν και αξίζει να κάνουν και πρέπει για να χτίσουν το αφορολόγητό τους να κάνουν τις συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Από εκεί και πέρα μέσα στη χρονιά θα βρεθεί ο τρόπος συναλλαγές που έχουν ήδη γίνει να προσμετρηθούν στο αφορολόγητο.